Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, συναγωνιστές στον αγώνα για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Συνοδοιπόροι, στην αένα η προσπάθεια της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να ανατρέψουν τη βαρβαρότητα και τη δυσοσμία ενός συστήματος που όσο δυσκολεύεται τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στην υγεία, στα σούπερ μάρκετ, στα εργοστάσια, στις υποδομές, στις ταχυμεταφορές, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα ελπίδας στους ασθενείς, στις ευάλωτες ομάδες, στην τρίτη ηλικία. Ναι, συναγωνιστές, θα νικήσουμε και την πανδημία και θα ανατρέψουμε τα σχέδια εκείνων που ασεργούν και μυροσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε τώρα, έχουμε ιερή υποχρέωση να τιμάμε τους νεκρούς του Σικάγου της πρώτης πρωτομαγιάς του 1924, το Μάη του 36, τους 200 της Κεσαριανής και τα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης διαχρονικά. Στεκόμαστε όμως με ευλάβεια σε όλους τους νεκρούς της πανδημίας, σε όλο τον κόσμο και με ιδιαίτερο θαυμασμό στους ηρωικούς γιατρούς και νοσηλευτές που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας ενάντια στην πανδημία και ταυτόχρονα ενάντια στο καθημερινό σύστημα υγείας, ακόμα και των πιο ανεπτυγμένων δίθεν καπιταλιστικών χωρών. Όμως τώρα, συναγωνιστές, ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Έχουμε διπλό αγώνα. Να μείνουμε γεροί παλεύοντας για ένα αποκλειστικό δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, το μόνο ικανό να αντιμετωπίσει κάθε πανδημία, και ταυτόχρονα να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και οι αστικές δυνάμεις σχεδιάζουν εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο την πανδημία. Σήμερα που μιλάμε, πρωτομαγιά του 2020, χιλιάδες υγειονομικοί όλων των κλάδων εφημερεύουν σε δύσκολες συνθήκες και σώζουν ζωές. Οι ανάγκες χωρίς πανδημία είναι για 30.000 προσλήψεις και προσλαμβάνονται μόνο 3,5 και όλοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ούτε ένας μόνιμος. Συνεχίζεται δηλαδή η τακτική και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα για την πανδημία, το πέτυχε ο λαός εφαρμόζοντας επιστημονικές οδηγίες. Το πέτυχαν και οι μαχόμενοι υγειονομικοί που ρίχτηκαν με αυτοθυσία στη μάχη, στα τμήματα επιβόντων, στις κλινικές, στις ΜΕΘ και στα εργαστήρια. Αυτό που πετύχαμε μέχρι τώρα δεν το πέτυχε η τραγική υποχρηματοδότηση της υγείας. Δεν το πέτυχαν οι πολυεθνικές του φαρμάκου, του ιατρικού εξοπλισμού και των μέτρων προστασίας της υγείας. Αυτοί έχουν αδυσόπατο πόλεμο. Ποιος θα πάρει τα ενία για το εμβόλιο και τα νέα φάρμακα. Αυτοί κάνουν εμπάργκο εξαγωγής σε αναπνευστήρες για να τις πουλήσουν σε δυσβάσταχτες τιμές. Αυτοί σκοτώνουν. Δεν το πέτυχαν αυτό που ζούμε σήμερα, την ύφεση αυτή, έστω την προσωρινή. Δεν το πέτυχαν οι πολυδιαφημιζόμενοι όμιλοι με τις διάφορες δωρεές τους, γιατί εξασφάλισαν με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τεράστια κέρδη. Ας μην κομμωριμονούν οι διάφοροι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες ότι δήθεν είναι οι σωτήρες μας. Ούτε κάποια την αντιπολίτευση που ψήφισαν και εφάρμοσαν με αδίστακτο τρόπο μνημόνια που τολμούν τώρα να αυτοπροβάλλονται ως αγωνιστές και δήθεν αντιπαχόμενοι τα αντιλαϊκά μέτρα. Όλοι οι παραπάνω έχουν βρει τον καλύτερο σύμμαχο, που είναι η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που έχει προδώσει τα ιερά και όσια της εργατικής τάξης. Ούτε για τα μάτια μια αγωνιστική κινητοποίηση.
κινητοποίηση. Το εργατικό ταξικό κίνημα την έχει κατατάξει στους επίσημους συνεταίρους των αστικών κυβερνήσεων και τους κεφαλαίου. Συναγωνιστές, συναγωνίστες, μίλησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί για επίταξη ιδιωτικών δομών και άλλοι έβαλαν σπυράκια, άλλοι ηρωνεύτηκαν. Όμως οι πιο ξύπνοι, οι κλινικάρχες, έσπευσαν να διαθέσουν πύλες νερ, με το αζημίωτο βέβαια. Χίλια η προηγούμενη κυβέρνηση το κρεβάτι την ημέρα, 1500 η τωρινή. Την ώρα που οι αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων κερδοσκοπούν ασύστολα με την εξέταση ανίχνευσης του ιού, κυβέρνηση και ΕΟΠΗ σφυρίζουν αδιάφορα. Την ώρα που συνέβαιναν τραγικά γεγονότα στις ιδιωτικές κλινικές, σήκησαν οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που τις διαφήμιζαν πριν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να τις διαφημίζουν. Την ίδια στιγμή που ο πόνος των ασθενών έσμιγε με την υπερκόπωση των νοσηλευτών, εντελώς κριτικά έβγαλαν τον κόσμο στα μπαλκόνια να χειροκροτά. Πώς και δεν χειροκρότησαν τους δεκάδες χιλιάδες ανέργους που έχασαν σε μια βραδιά τη δουλειά τους στον δομό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, πώς και δεν χειροκρότησαν τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ και τους δελιβεράδες. Για αυτούς επευθύνθηκαν άλλο δώρο, η έβριση ωραρίου, δουλειά 12 ώρες, ίσως και περισσότερο. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που επιτρέπει την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Οι επιδημίες και οι πανδημίες επαναλαμβάνονται. Το ζούμε και τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μέτρα παίρνει το κάθε κράτος να μειώσει τις επιπτώσεις. Τι βασικό επίπεδο υγείας έχει σε ομαλές συνθήκες ώστε να δίνει ασφάλεια στον πληθυσμό όταν βρεθεί σε δύσκολες συνθήκες φυσικών καταστροφών ή επιδημίας. Εδώ όλα τα καπιταλιστικά κράτη πήραν ένα μεγάλο μηδενικό και υπό το μηδέν. Γιατί η κυρίαρχη αντίληψη είναι πως οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να παρέχουν κέρδος. Αν δεν έχεις χρήμα, πεθαίνεις. Χιλιάδες τα περιστατικά που διαβάζουμε κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, έμειναν κυριολεκτικά βοήθητοι μιλιάδες συνανθρώπων μας, θύματα του αιμοβόρου τέρατος που λέγεται καπιταλισμός, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός ιός. Πήραν μηδέν όμως αυτοί οι καπιταλιστές και σε επίπεδο αλληλεγγύης. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλων περί Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάχα της φιλίας, της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης. Ευτυχώς όμως, συναγωνιστές, υπάρχουν ολόκληροι φάροι όπως αυτός της Πούλας, του νησιού της Επανάστασης, που διδάσκουν και ιατρική επιστήμη και έρευνα και αλληλεγγύη. Αυτά που διεκδικούμε τώρα τα έχει ανάγκη ο λαός. Τώρα, κάποιοι που έχουν λουφάξει στα λαγούμια τους και έχουν πιάσει στασίδι στις τηλεοράσεις και στα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης, σκέφτονται ότι θα λογαριαστούν μετά. Ανύπαρκτοι στο κίνημα. Συναγωνιστές, τώρα είναι το πρόβλημα της υγείας και των αντιλαϊκών μέτρων. Τώρα πρέπει να προτάξουμε τα στήθη μας. Και το κάναμε και στις 7 Απρίλη και παρά την αστυνομοκρατία και κάθε μέρα και στις 28 Απρίλη και σήμερα. Αυτή η πρωτομαγιά υποχρεωτικά και σε μεγάλο βαθμό ταυτίστηκε με τον αγώνα μας ενάντια στην πανδημία και τα αντιλαϊκά μέτρα. Την ελπίδα τη γεννάει οργανωμένη πάλι για το πιο απλό πρόβλημα, στο πιο σύνθετο, με μόνιμο στόχο, μια άλλη κοινωνία που θα μας επιτρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Να μην είναι η δουλειά δουλεία, να υπάρχει δουλειά, να είμαστε υγιείς
να αντέχουμε στις επιδημίες, να υπάρχει σπίτι και κυρίως να έχουμε τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε, να είμαστε αλληλέγγυοι με δυο λόγια, να ζούμε ανθρώπινα. Αυτή την κοινωνία ονειρευόμαστε. Αυτό μας δίδαξαν και οι χιλιάδες νεκροί της Πρωτομαγιάς. Αυτό μας δίδαξαν ο Πέτρος Κόκαλης, ο Βιβάρης Λαμπράκης και ο Τσε Γκεβάρα. Αυτό μας δίδαξαν οι νεκροί υγειονομικοί της πανδημίας. Και επειδή πρέπει κάποια σημαντικά ζητήματα να τα διεκδικήσουμε, ζητάμε τώρα να πάρουν πίσω όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι αντεργατικές διατάξεις. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση χρηματοδότηση, κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων. Κάλυψη όλων των αναγκών σε ΜΕΘ και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι λόγω της έλλειψης, τραγικής έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουμε χάσει σίγουρα χιλιάδες συνανθρώπους μας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πλησιάσουν στα νοσοκομεία από φόβο. Ζητάμε μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Σταθερή δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, να αναπληθούν όλες οι απολύσεις. Ο δρόμος μας είναι με τους λαούς που αγωνίζονται με φάρο τις εργατικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις, τους χιλιάδες νεκρούς που άφησαν σαν ιερή παρακαταθήκη το δίκαιο της εργατικής τάξης. Πρέπει να μείνει χαραγμένο στη μνήμη ότι σήμερα στις χιλιάδες νεκρούς της εργατικής τάξης, στις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, οφείλουμε ένα φόρο τιμής. Γιατί ο πόνος των ασθενών που πεθαίνουν είναι ο ίδιος πόνος με τις συμμογές των μανάδων που έτρεχαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα να αντικρίσουν για τελευταία φορά τα παλικάρια τους. Το σύνθημά μας είναι διαχρονικό και ακόμα πιο επίκαιρο. Προλεμβάνω.